Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καθυστερήσαμε λιγάκι λόγω του φόρτου της εκπομπής. Εγώ θα εισέλθω αμέσως στο θέμα μας. Καταρχήν, οι εκπομπές αυτές είναι εκπομπές ενημέρωσης, σωστής πληροφόρησης. Για όλους εσάς που παραπληροφορείστε, και είναι εκπομπές αίματος κόπου για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία, διότι η Ορθοδοξία είναι στο στόχαστρο των σκοτεινών δυνάμεων ήδη της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων. Και οι εκπομπές αυτές θέλουν να πληροφορήσουν όλους εσάς για τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει όλο αυτό το διάστημα που απουσιάσαμε, να σας δώσουμε τις καταθέσεις μας και εγώ προσωπικά, αλλά και εκλεκτοί προσκεκλημένοι που από αύριο θα αρχίσουν και στη σειρά την επόμενη να εμφανίζονται, για να τιμήσουν τούτη την εκπομπή και να δώσουν την προσωπική τους κατάθεση ο καθένας. Και βεβαίως μιλάμε για μια Ελλάδα που χάνεται, για έναν χριστιανισμό που λαβώνεται, που είναι λαβωμένος, για ποιμένες οι οποίοι αδιαφορούν παντελώς, ένα χριστεπώνυμο πλήρωμα που έχει εγκαταληφθεί στην τύχη του, κόλασης, κυρίες και κύριοι, ώρα μηδέν. Και λέμε κόλαση διότι είδατε και στα κανάλια σας σήμερα τι παρουσιάστηκε, και αυτό το έχουμε, το επισημαίνουμε και το καταθέτουμε επί καθημερινής βάσεως, και εσείς να μην ξεχνάτε ότι η αδιαφορία είναι το μεγαλύτερο έγκλημα. Δηλαδή η αδιαφορία του πολίτη είναι το μεγαλύτερο έγκλημα. Διότι όταν εγώ αδιαφορήσω, ο άλλος θα μου πάρει και το σπίτι, θα μου πάρει και το οικόπεδο, θα μου πάρει και τη γη που πατάω, θα μου τα πάρει όλα όταν αδιαφορήσω. Όταν όμως αντιδράσω, τότε δεν θα τολμήσουν να περάσουν και τα σχέδιά τους θα καθυστερήσουν για πολλά χρόνια. Λοιπόν, αυτό φοβούνται αυτοί. Φοβούνται τους ολίγους, τους αποφασισμένους και αυτούς που θα αντιδράσουν. Διότι οι εκπομπές αυτές γίνονται για να πληροφορηθείτε όλοι σας ότι είμαι στην τελική ευθεία. Και είμαι στην τελική ευθεία διαλύσεως των πάντων, κυρίες και κύριοι. Η Ορθοδοξία λοιπόν στο στόχαστρο, με παντίους τρόπους. Νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων σημαίνει ότι η είσοδος της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΕΟΚ, μέχρι πρότινος, έγινε για να μπορέσουν όλοι οι εχθροί του χριστιανισμού, όλοι αυτοί που βάλουν και θέλουν να εγκαθιδρύσουν νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων, δηλαδή τη μεσαιωνική εποχή, βάλουν, πρέπει να καταστραφούν τα ορθόδοξα έθνη. Αρχής γενομένης από τη Σερβία, όπου θα έχουμε μία αναφορά για το ολοκαύτωμα της Σερβίας σε προσεχή εκπομπή. Και βεβαίως όλοι αυτοί οι σατανιστές, αν θέλεινες, της ΕΕ, πολιτικοί, οι πολιτικοί είναι οι διαλυτές των πάντων. Και βεβαίως και είναι και εντολοδόχοι των Εβραίων Σιωνιστών. Ούτως ή άλλως τους βλέπουμε ότι όλα τα νομοσχέδια που ψηφίζονται είναι αντιχριστιανικά, αντίχριστα, ανθεληνικά, αντισυνταγματικά. Τίποτα προχωράει σε αυτόν τον τόπο. Και το κυριότερο είναι αντεθνικά, καταστροφικά, που κτυπούν το λαό κατάστητα, αλήπητα, καταστρέφοντας όλες τις ελληνικές βιομηχανίες. Λίγο πριν από μένα ήταν εδώ ο συνεργάτης, φίλος και εκλεκτός, ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος, φίλος χρόνια, ο οποίος και αυτός έδωσε τη δική του μαρτυρία και κατάθεση και δίνει εδώ και χρόνια από το κανάλι της Τηλετώρα. Λοιπόν, και ακούσατε πώς καταστρέφονται οι βιομηχανίες, πώς κλείνει μία πίσω από την άλλη, πώς απολύεται το ελληνικό εργατικό δυναμικό, ώστε όλοι οι Έλληνες να μείνουν στους πέντε δρόμους για να καμφθούν οι αντιστάσεις και να προσλάβουν τα αλλοδαπά στοιχεία που έχουν ενσκύψει στη χώρα μας ως λαοθάλασσες για να μας πνίξουν, και βεβαίως εντός ολίγου και να νομιμοποιηθούν, αλλά και να είμεθα εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες, μειονότητα στην ίδια μας τη χώρα, και ο ελληνισμός πλέον θα είναι λαθρομετανάστης στον τόπο του. Επιβάλλουν λοιπόν με εντολές αιματηρή λιτότητα. Άκουσα σήμερα
20ετή λιτότητα. Λοιπόν, όλα αυτά δεν πρέπει να μας εφησυχάζουν. Πρέπει να μας κάνουν να καταλάβουμε ότι εάν δεν ανασκουμποθούμε, εάν δεν είμεθα αποφασισμένοι να αντισταθούμε και να αντιδράσουμε, διότι οι αγώνες με μάχες κερδίζονται, λοιπόν, δεν θα μπορέσουν αυτοί, θα μπορέσουν να μας επιβάλλουν την εξόντωση. Όταν δουν την αντίσταση και την αντίδραση, δεν θα μπορέσουν. Λοιπόν, γι' αυτό εμείς φωνάζουμε και γινόμαστε κακοί και μας λένε οι περισσότεροι φασίστες, ναζιστές, φανατικούς. Λοιπόν, άμα δεν έχεις φλόγα, άμα δεν αγαπάς τον τόπο σου, άμα δεν πονάς για τη χώρα που γεννήθηκες, άμα δεν πονάς για όλα αυτά που μας καταστρέφουν αυτοί οι προδότες, ανθέλληνες, μισέλληνες, που θέλουν να ονομάζονται και να αυτοαποκαλούνται Έλληνες, ενώ είναι Εβραίοι στο ελληνικό κοινοβούλιο, κυρίες και κύριοι. Και ουδής βεβαίως βγαίνει να τα πει αυτά, γιατί μιλάμε για πολιτικά πρόσωπα. Ποια πολιτικά πρόσωπα? Τι πολιτικά πρόσωπα? Μιλάμε για κόμματα, μιλάμε για αρχηγούς κομμάτων. Λένε, συνεχώς ακούμε, παραφιλολογίες, ιστορίες, σαν να μασούν τα ίδια και τα ίδια, και τελικώς δεν βγαίνει κανείς να πει ότι η Ελλάς καταστρέφεται, διότι δεν υπάρχουν Έλληνες στο ελληνικό κοινοβούλιο να θεσμοθετήσουν τα της πατρίδος μας, να θεσμοθετήσουν τα της παιδείας μας που την διέλυσαν, να θεσμοθετήσουν και να επαναφέρουν την ελληνική γλώσσα, την αρχαία ελληνική γλώσσα που μας καταστρέφουν, και βεβαίως να τους πιάσουν όλους αυτούς και να τους ρίξουν όχι στον Κεάδα, στο Αιγαίο, που εντός ολίγου θα το διαμελήσουν και θα το μοιράσουν εις τους Τούρκους. Λοιπόν, μετά τις αμερικάνικες εκλογές, όλους μαζί σε ένα τσουβάλι. Λοιπόν, εάν ο λαός δεν αντιδράσει, είδατε τι έγινε με την αντίδραση των δημοτών της Καλλιθέας. Το είδατε στα κανάλια σας και στις τηλεοράσεις σας. Είδατε ότι οι δημότες που αντέδρασαν, οι άνθρωποι αυτοί, οι Καλλιθιώτες, επέτυχαν πράγματα. Ανέκρουσε πρίμνα ο κύριος Αβραμόπουλος. Έκανε πίσω. Λοιπόν, τι φοβούνται οι πολυεθνικές εβραϊκές εταιρείες που θέλουν να φορολογήσουν και τον αέρα που αναπνέουμε? Τι θέλουνε? Διότι θα τα πούμε παρακάτω. Θέλουνε τους Έλληνες να τους γονατίσουν, να τους φραγίσουν, να τους αστυνομεύουν, να τους ελέγχουν, και πώς θα το πετύχουν αυτό εάν η ηγεσία δεν συνεργαστεί μαζί τους, διότι το ψάρι από το κεφάλι μυρίζει. Και βέβαιως τώρα δεν έχει μείνει όχι το κεφάλι, είναι ολόκληρο το ψάρι βρώμικο. Τελειώσαμε, είμαστε στην τελική ευθεία. Όλοι αυτοί είναι εντολοδόχοι, όλοι αυτοί εκτελούν κατά γράμμα τις εντολές των Εβραίων Σιωνιστών για την εξόντωση των Ελλήνων, διότι τους Έλληνες φοβούνται, και για να καυθούν οι αντιστάσεις ενός λαού πρέπει ο λαός να πέσει σε απόγνωση, να αρχίσει ο αλληλοσπαραγμός, να αρχίσει η στέρηση του λαού, να αρχίσει η πείνα, να αρχίσει η αδικία, να μην υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη, να μην υπάρχει τίποτα, να μην μπορείς να βρεις το δίκιο σου πουθενά. Αυτά λοιπόν που κάνουνε είναι οι αυξήσεις, οι φορολογίες, τα παρκόμετρα, ώστε ο Έλληνας να βλαστημήσει την ώρα που γεννήθηκε και να μην μπορεί να μπει ούτε στο αυτοκίνητό του, να πάει από εδώ μέχρι την Ομόνια. Από εδώ μέχρι την Ομόνια. Να βλαστημήσει την ώρα που γεννήθηκε. Και όλοι πιστεύω ότι βράζουμε στο ίδιο καζάνι και περπατάμε και παραμιλάμε. Αυτό είναι πλέον εμφανέστατο. Λοιπόν, από εκεί και μετά, εμείς το επιτρέπουμε αυτό να γίνει. Διότι όταν δεν αντιδρούμε, όταν δεν κατεβαίνουν οι Έλληνες, οι εργάτες, οι δημότες, όταν εφαρμόζεται ένα μέτρο στη γέννησή του, στη γέννηση επάνω, αμέσως στο Δημαρχείο, στον κύριο Αβραμόπουλο, όπως έκανε και πρώτοι εμείς το είχαμε καταγγείλει, όπως τότε που είχε αρχίσει το σχέδιο του ξυλώματος και της καταστροφής της Χλωρίδος και της Πανίδος, σε όλη την ελλαδική επικράτεια, αρχής γενομένης από την Αθήνα, λοιπόν, σε όλη την Αττική, άρχισαν να κόβουν δυσθεώρατα δέντρα ευκαλύπτους. Βλέπετε τι έχει γίνει στην Γλυφάδα, στην παραλιακή οδό Σουνίου, μέχρι το Σούνιο. Εξήλωσαν εκείνα τα συγκλονιστικά δέντρα, τα κατέστρεψαν τους κορμούς 200 χρόνων, 150 χρόνων, που έδιναν οξυγόνο, που έδιωχναν τα ζωήφια, διότι ο ευκάλυπτος έχει την ικανότητα να απομακρύνει τα έντομα.
Λοιπόν, και η χώρα βεβαίως θα κατακλειστεί σε λίγο, θα αρχίσουν ασθένειες, θα αρχίσουν, γιατί το κλίμα της Ελλάδος δεν είναι, είναι μεσογειακό. Δεν είναι της ερήμου κλίμα και τροπικό όπως θέλουν να το κάνουν αυτοί. Και πριν από 3 χρόνια μας είχε προειδοποιήσει ο κύριος Λαμπράκης από το πρωτοσέλιδο των νέων ότι οι επιστήμονες, δηλαδή ποιοι επιστήμονες, οι Εβραίοι σιωνιστές, επιθυμούν να αλλάξει το κλίμα της Ελλάδος και θα το αλλάξουν. Λοιπόν, βλέπουμε τι γίνεται επί καθημερινής βάσης, τα βλέπετε κι εσείς, αλλά εμείς τα επιτρέπουμε. Όταν θα δείτε λοιπόν τον Δήμο Φερρυππίν, μένετε στα Λιώσια ή μένετε στην Γλυφάδα ή μένετε στη Βούλα ή μένετε στην Εκάλη ή δεν ξέρω κι εγώ που αλλού, στην Πατησίων, και βλέπετε το αυτοκίνητο του Δήμου να έρχεται, να ξυλώνει και να κόβει και να καταστρέφει όλα τα δέντρα, θα πρέπει σύσσωμοι να κατεβείτε και να τους τα σπάσετε. Όπως προτείνω από εδώ, από τούτη την εκπομπή, και πολύ καλά έκαναν τα παιδιά οι Καλυφιώτες, όχι να τους βάλουν κουκούλες νάιλον στα παρκόμετρα, αλλά να τα σπάσουν τα παρκόμετρα. Και όλες αυτές οι εταιρείες των παρκομέτρων που τις βλέπουμε να αυξάνονται και να πληθύνονται, είναι ακριβώς για την αστυνόμευση τη δική μας, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Την δική μας αστυνόμευση να μην μπορούμε να κουνήσουνε. Θα μας βάλουν παρκόμετρα και στη σταδίου, διόδια, διόδια. Ξέρετε τι σημαίνει διόδια στη σταδίου, το γράφουν εδώ. Τέλη εισόδου θα βάλουνε σε βασικούς οδικούς άξονες που οδηγούν στο κέντρο από τον Νοέμβριο του 1998. Αυτοί το αρχίσανε τώρα. Να δούνε τι αντιδράσεις θα έχει και τι επιπτώσεις, θα αντιδράσει όλος ή θα το φάει και αυτό όπως έχει φάει τόσα άλλα. Λοιπόν, βλέπετε πώς αντέδρασαν, οι Καλυφιώτες κάνανε την κίνηση και μπράβο στα παιδιά αυτά, στη νεολαία, να τα σπάσετε. Είμαστε υποδιωγμών Έλληνες. Λοιπόν, να μην περάσουν τα σχέδια των Εβραίων Σιωνιστών, η αστυνόμευση αυτή, η στιγνή, αυτός ο φασισμός, η στιγνή μορφή δικτατορίας, μιλάμε για υπερδικτατορία που θέλει να εγκατασταθεί στη χώρα μας, και να είμαστε εμείς τα δουλάρια, τα ηλεκτρονικά ρομποτοειδή, που αφού μας φραγίσουν δεν θα τολμάμε, γιατί θα μας παρακολουθούν, να προχωρήσουμε το μισό βήμα. Λοιπόν, αυτή τη δουλειά θα παίξουν και τα παρκόμετρα και οι κάρτες που θα κληθούν σε λίγο οι Έλληνες να παραλάβουν με το γραμμικό κώδικα, το 666, που θα εφοδιαστούν και θα απαιτήσει ο Δήμος, διότι όλες οι εξουσίες, εάν δεν το έχετε καταλάβει ή αν δεν σας το έχουν πει, οι εξουσίες όλες έχουν περάσει στα χέρια του Δήμου. Δηλαδή ο Δήμος είναι η αστυνομία, γι' αυτό μας εφεύραν και μας παρουσίασαν και τη Δημοτική Αστυνομία. Είχε η Ελλάς Δημοτική Αστυνομία. Δημοτική Αστυνομία, αστυνομία τροχέας, αστυνομία εφορίας, αστυνομία, εάν αυτό λέγεται πολιτισμός, δαγκάνες στα πεζοδρόμια, επιτόπου πρόστιμο και κλίση, και θα απαιτούν να πληρώνετε το πρόστιμο επιτόπου μόλις γίνεται η παράβαση. Καταλαβαίνετε τι διωγμός έχει αρχίσει. Εδώ μιλάμε για διωγμό, για εξόντωση, διωγμό εξοντώσεως, διωγμό κολάσεως. Μπορεί να ζήσει ένας πολίτης που ήδη ο φορολογούμενος πολίτης έχει πεθάνει, έχει εξαντληθεί, είναι απογοητευμένος, συνοργισμένος, είναι αγανακτισμένος από τη λιτότητα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Εβραϊκή Ένωση. Λοιπόν, όλοι αυτοί τι θέλουνε, δια αυτού του τρόπου αλλά και με άλλες μεθόδους, να μπορέσουν να κάμψουν τις αντιστάσεις και να κάνουν έρμεα στα χέρια τους όλους τους Έλληνες, διότι οι Έλληνες είναι η πιο δύσκολη ράτσα, η πανέξυπνη ράτσα στον πλανήτη Γη, είναι η ωραιότερη φυλή του πλανήτη, και γι' αυτό αυτό το άσβεστο μίσος αιώνες τώρα, αλλά και γιατί αποδεχθήκαμε και αναγνωρίσαμε τον Μεσσία τους, τον ανεγνώρισαν οι Έλληνες πρώτοι, τον Μεσσία, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και τον αρχηγό της πίστεώς μας και όλων των χριστιανικών ορθοδόξων κρατών, λοιπόν, του σύμπαντος κόσμου τον αρχηγό, τον σωτήρα μας, το φως το αιώνιο, την αλήθεια τη μοναδική, την ασφάλειά μας, μας την γκρεμίζουν κυρίες και κύριοι, μας τα γκρεμίζουν όλα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, θα καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια, οι υπόλοιποι δημότες, γιατί το μέτρο αυτό θα επεκταθεί σε όλη την ελλαδική επικράτεια. Να είστε σίγουροι, αυτοί δεν θα το βάλουν κάτω. Αυτοί βλέπουν την αντίδραση, κάνουν πίσω, πιστοχωρούν για λίγο και ξαναεπανέρχονται. Λοιπόν, εμείς τι θα κάνουμε.
ό,τι παίρνουν στο μισθό τα παιδιά θα το ακουμπούν στα παρκόμετρα, στα πρόστιμα επιτόπου. Μιλάμε για διωγμό και για αστυνόμευση των πολιτών άνευ προηγουμένου, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ ένα τους αιώνες. Θα γεμίσει παρκόμετρα όλη η Ελλάδα. Μην σας κάνει εντύπωση αυτό. Αυτό θα γίνει πολύ σύντομα, μέχρι το 98, είναι στα σχέδιά τους. Λοιπόν, ηλεκτρονικές κάρτες και online παρκόμετρα. Εγκαθιστούν οι δήμοι σε κεντρικά σημεία των πόλεων. Οι εταιρείες του κλάδου, εκτός από οικολογικό προφίλ, αποκομίζουν κέρδη καθόλου ευκαταφρόνητα. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι τα κέρδη. Και δεν τους ενδιαφέρει η αστυνόμευση σε αυτή καθε αυτή. Το σύστημα αυτό είναι για να αστυνομεύεται ο πολίτης. Να εξοντωθεί ο πολίτης. Δηλαδή, ξέρετε τι είναι να πληρώνεις διόδια στην χώρα, εγώ η Ελληνίδα πολίτης. Να πληρώνω διόδια για να περάσω τη σταδίου και να βρεθώ στο Σύνταγμα. Γιατί αυτό θα κάνουν σε λίγο. Αρχίζουν από τα παρκόμετρα, αργά και σταδιακά. Μεθοδικά. Λοιπόν, οι δήμοι και οι εξουσίες για τη συνθήκη Σέγγεν, θα πούμε σε άλλη εκπομπή και θα διαβάσουμε με λεπτομέρειες τι σημαίνει Σέγγεν και Μάστριχτ, που ποτέ δεν έμαθε ο ελληνικός λαός, ούτε κανένας τον πληροφόρησε τι σημαίνει Σέγγεν και Μάστριχτ και πώς μετά τις εκλογές ο πρωθυπουργός της χώρας Κωνσταντίνος Σιμίτης εφαρμόζει στα μουλοχτά τη συνθήκη αυτή. Εξοντώνοντας, κλείνοντας τις βιομηχανίες, καταστρέφοντας τη χώρα, εξοντώνοντας τους μικρομεσαίους, το εργατικό δυναμικό στο δρόμο, ώστε σε λίγο όλοι οι Έλληνες να είναι υποδιωγμών σε εξαθλίωση μεγάλη, για να μπορέσουν να υποκύψουν και να πούν σφραγίστε μας, αφού δεν έχουμε, γιατί σε λίγο δεν θα έχουμε ούτε τρόφιμα, τροφοδοσία, αυτονομία δική μας. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε καταθέσει εδώ ότι όλοι αυτοί οι κύριοι μεθοδεύουν με παντίους τρόπους την εξόντωση των πηγών τροφοδοσίας, αλλά και των αγροτών, όπου θέλουν να τους επιδώσουν στον κάθε αγρότη από ένα προσωπικό αριθμό, τους φραγίσουνε, 666, και όποιος δεν αποδεχθεί τον προσωπικό αριθμό, την κωδικοποίηση δηλαδή, για να τους γράψουν, να τους καταγράψουν στο κομπιούτερ και να τους πάρουν μετά το αγροτεμάχιο και να κηρυχθούν σε διωγμό, θα έχει 1 εκατομμύριο πρόστιμο. Αυτό δεν σας βάζει σε ερωτηματικά? 1 εκατομμύριο, δηλαδή βιαία επιβολή του χαράγματος, με τη βία, δηλαδή με τις κλωτσιές. Δηλαδή αν δεν υπακούσετε, θα σας πάρουμε και τα εσώρουχα που φοράτε. Δηλαδή, δι' αυτού του τρόπου, δια του οικονομικού αποκλεισμού και του γονατίσματος αυτού του μεγάλου που κάνουν στον ελληνικό λαό μέσα από την οικονομική οδό, αυτό το πιστεύουν αυτοί και αυτό κάνουν, γι' αυτό λένε λιτότητα, αυξάνονται τα προϊόντα, καταστρέφουν οι πηγές τροφοδοσίας, ώστε τα εισαγόμενα τα δικά τους, σε λίγο που δεν θα έχουμε αυτονομία δική μας, να τα αποδεχθούμε με τα βαΐων και κλάδων και να πούμε δώστε μας και το ηλεκτρονικό, την ηλεκτρονική ταυτότητα του γραμμικού κώδικος, το 666, με τα ευχαριστήσεως, για να αγοράζουμε τα σάπια προϊόντα και τις παρτίδες που θα έρχονται στην Ελλάδα, τις σάπιες, γιατί οι παρτίδες αυτές δεν θα μπορούν να ελέγχονται. Ήδη ο κτηνιατρικός έλεγχος έχει καταργηθεί και στα Τελωνία και στα σύνορα. Ο κτηνιατρικός έλεγχος έχει καταργηθεί στα σύνορα. Λοιπόν, αυτό εδώ και καιρό. Αυτό λοιπόν μας βάζει σε σκέψεις. Όλα τα σάπια λοιπόν και το μίσος τους θα τα φορτώνουν στην Ελλάδα. Και μάλιστα πριν από λίγο καιρό δύο κτηνίατροι Γερμανοί το είχαν καταθέσει και διώχθηκαν και τους εξόντωσαν, τους εκτέλεσαν. Και είπανε ότι τα ορμονούχα κρέατα αυτά με την τάδε ορμόνη που είχε απαγορευτεί φεύγουν για την Ελλάδα συστηματικά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται, με όλους τους τρόπους προσπαθούν να μας εξοντώσουν. Και θέλω τώρα εγώ να πω, είμαι όλοι σε απόγνωση, αλλά η αντίσταση και αντίδραση δική μας είναι εκείνη που θα τους φρενάρει. Διότι εάν σκύψουμε το κεφάλι, που ο Έλληνας ποτέ δεν σκύβει το κεφάλι, τότε αυτοί ανενόχλητοι θα περνούν το ένα αντίχριστο νομοσχέδιο πίσω από το άλλο, και όχι μόνο θα περνούν τα σχέδιά των, αλλά θα επισπευθεί η εγκαθίδρυσης της νέας εποχής και νέας τάξεως, άνευ καθυστερήσεως. Όλοι οι Έλληνες λοιπόν πρέπει όλοι εμείς να συσπηρωθούμε, να αντιδράσουμε, να δείξουμε δυναμικά, να κινητοποιηθούμε δυναμικά. Και βεβαίως η απογοήτευση η δική μου είναι ότι
με εντολή του Ιερατείου και με σε συνεργασία βεβαίως πολιτείας και εκκλησίες, η συνεργασία αυτή η άνομη και η παράνομη, μέσα από τις σατανικές εντολές της νέας τάξης πραγμάτων της αντίχριστης νέας εποχής, που εφαρμόζουν αυτές τις χρεοκοπημένες φιλοσοφίες του Όφεως, το Ευαγγέλιο της νέας εποχής είναι το Ευαγγέλιο του Όφεως, προσπαθούν λοιπόν να απορρίψουν το Ευαγγέλιο του Χριστιανισμού για να είναι φαϊνότερον του ηλίου, για να εγκαθιδρύσουν και να εγκαταστήσουν πλέον και να γίνει νόμος του κράτους, νόμος της παιδείας, να θεσμοθετήσουν το Ευαγγέλιο του Όφεως, τη χρεοκοπία, τον σατανισμό, τον αποκρυφισμό, τη μαγεία. Λαμβάνουμε συνέχεια γράμματα και τα έχουμε σήμερα, μας ήλθαν γράμματα αρκετά, εδώ είναι τα γράμματα. Πήρα ένα εξ αυτών, το οποίο βεβαίως είναι ενδιαφέρον, αλλά θα προλάβουμε να το διαβάσουμε, πολύ ενδιαφέρον, με καταγγελίες. Λοιπόν, και μιλάει για τα εσχατολογικά, μιλάει για την επίθεση που δέχεται ο χριστιανισμός από τους υδροχωριστές, για τα εσχατολογικά, τους εσχατολογικούς καιρούς. Και βεβαίως αυτοί προσπαθούν να το περάσουν με το μαλακό, για να πέσουν οι Έλληνες στα μαλακά δήθεν, ότι όλοι οι αλόθρησκοι και όλοι όλων των ομολογιών μπορούν να, ο καθένας να πιστεύει τη δική του θρησκεία και να προχωρήσουν από κοινού. Αυτό όμως δεν γίνεται με καμία δύναμη. Λοιπόν, οι νόμοι της νέας εποχής και αυτά που προτείνει η νέα εποχή, για να φρίξετε θα σας τα διαβάσω, είναι μία παγκόσμια αρχή τροφίμων, παγκόσμια αποθήκη, όπου δεν θα έχει το δικαίωμα κανείς, θα ελέγχεται η αποθήκη, κωδικοποιημένη, αριθμό ταυτότητας στο προϊόν, και θα ξέρουν τι παράγει Ελλάς, πόσα προϊόντα έχει, 2.000 τόνους, 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια. Δεν θα σε επιτρέπουν ούτε το τόσο να έχει παραπάνω. Εδώ βλέπουμε το έγκλημα το μεγάλο που συντελείται με, από τον καιρό που μπήκε η Ελλάδα στην ΕΟΚ, που θάβονται στις χωματερές αντί να δίδονται στους φτωχούς και στις πολύτεκνες οικογένειες τα φρούτα και όλα τα σπεριδοειδή και όλα αυτά, με εντολή της ΕΟΚ, μιλάμε για έγκλημα, θάβονται όλα τα φρούτα, τα λαχανικά και δεν συμμαζεύεται. Και δεν έχει αντιδράσει κανένας μέχρι σήμερα. Ακριβώς μας το δείχνουν. Δηλαδή το φασιστικό αυτό καθεστώς, και μας λένε ότι σας θάβουμε τα προϊόντα για να πεθάνετε. Σας εξοντώνουμε. Και εμείς τίποτα. Λοιπόν, πρώτον αυτό. Δεύτερον, μια παγκόσμια αρχή τροφίμων. Τρίτον, παγκόσμιο οικονομικό σύστημα 666 ηλεκτρονικές μονάδες EQ. Τέταρτον, βίαιος περιορισμός των γεννήσεων. Τα είδαμε, την νομιμοποίηση των εκτρώσεων, που ήρθε η Σιμών Βέιλ, η Γαλλίδα, και τι επέβαλε στη χώρα. Η Γαλλοεβραία δηλαδή. Πέμπτον, τον γενετικό έλεγχο και επέμβαση στα γονίδια, στο πρωτόπλασμα, στο DNA, για ανθρώπους κατά παραγγελία. Είδαμε τι κάνανε με τον κλονισμό με τα πρόβατα, τα είδατε τι κάνουνε, τα σατανικά αυτά πειράματα, ώστε να κάνουν ανθρωποειδή, ρομποτοειδή, πανομοιότυπα, εικόνες όμοιες, να επεμβαίνουν, και αυτά θα γίνουν με νόμους. Μην νομίζετε ότι είναι θρίλερ και τίποτα σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αυτό λέει η συνθήκη Σέγγεν και η νέα εποχή επιτάσσει, ότι αυτά θα γίνουν νόμους του κράτους. Και θεσμοθετούν. Ποιοι θεσμοθετούν σήμερα? Έλληνες θεσμοθετούν? Όχι. Θα σας διαβάσω λοιπόν ότι στα είπατε αξιώματα της Ελλάδος αυτή τη στιγμή είναι Εβραίοι. Και δεν το πιστεύει κανείς και μας λένε, μα πώς, λέει η κυρία Δουράκη, συνεχώς θα τα ρίχνουμε στους Εβραίους? Όχι, φταίμε και εμείς, δεν τα ρίχνουμε στους Εβραίους. Οι Εβραίοι τη δουλειά τους κάνουν. Εγώ μιλάω για την ηγεσία των Εβραίων, των Εβραίων σιωνιστών. Αυτοί οι εγκληματίες των εθνών. Ο Εβραϊκός λαός, εντάξει, ο Εβραϊκός λαός είναι θύμα. Οι ηγεσίες, οι σιωνοταλμουδιστές, αυτοί λοιπόν έχουν στείλει και έχουν εγκαταστήσει σε όλα τα κράτη, σε όλα τα κράτη, στις κεφαλές και στις εξουσίες, ανθρώπους δικούς τους. Ή με ελληνικά ονόματα, ή με εβραϊκά καμουφλαρισμένα με ελληνικά. Λοιπόν, ακούστε, στη Βουλή των Ελλήνων ποιοι είναι? Η Βουλή των Ελλήνων πριν από καιρό είχε ανεδείξει πρόεδρο Ελληνικής Δημοκρατίας, Εβραίο. Λοιπόν, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσάτσο. Έπειτα, καταγωγής του και είχε γεννηθεί στα Γιάννενα. Εβραίοι σε θέσεις κλειδιά του κράτους και στον κρατικό μηχανισμό ήτανε, πρώτον, Ραφαήλ Μωυσής του Ασέρ, υιός του πρεσβευτή του Ισραήλ στην Ελλάδα, τον οποίον τον είχαν τοποθετήσει διοικητή στη ΔΕΗ. Γι' αυτό είχαμε φωνάξει βοήθεια, και τώρα που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, αυξάνονται και πληθύνονται οι Εβραίοι στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ,
θα γονατίσουν τον ελληνικό λαό. Εμείς πρόσφατα είχαμε καταφύγει για το σφράγισμα των αποδείξεων και του γραμμικού κώδικος στο Συμβούλιο Επικρατείας. Και ακόμα περιμένουμε μαζί με έναν εκλεκτό συνεργάτη, τον κύριο Γιώργιο Μελά, ένα αποστρατεία ταξίαρχο. Λοιπόν, και είχαμε καταφύγει και είχαμε το σθένος και είχαμε την τόλμη, γιατί όλοι εσείς αν το κάνατε αυτό δεν θα περνούσαν τα σχέδιά τους. Λοιπόν, λέμε, εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα. Μα άμα δεν το βγάλω εγώ το φίδι από την τρύπα, ποιος θα περιμένω να μου το βγάλει ο γείτονας? Βεβαίως. Πρέπει να ενεργοποιηθούμε λοιπόν όλοι, διότι αυτοί μας εξοντώνουν. Δεύτερος λοιπόν, υποδιοικητής της ΕΤΒΑ χρημάτισε. Η τράπεζα αυτή που διαδραματίζει ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και γενικό διευθυντή του οργανισμού τυποποίησεως, τον πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ΕΟΤ. Έπειτα, πρόεδρος της εταιρείας Αττικό Μετρό. Λοιπόν, αυτά μέσα δεν τα λέμε εμείς. Τα αναφέρουν και βιβλία άλλων εκλεκτών δημοσιογράφων και αγωνιστών κλπ. Κυριάκος Διακογιάννης γράφει στο σαρκοφάγι του ελληνισμού ποιοι είναι. Έπειτα, τον Ραφαήλ Μάριο, Ελληνοεβραίο, τον τοποθέτησαν ως πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στον ΕΟΤ. Γι' αυτό και βεβαίως πάει η Ελλάς κατά διαβόλου. Τρίτον, τον Κοέν Ιακώβ Ισάκ του Χάιμι και της Ραχήλ. Ακούτε πού βρισκόμαστε. Που χειρίζεται αποκλειστικά όλα τα θέματα που αφορούν την εθνική μας άμυνα και την επανένταξη της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ και τα άκρος απόρριτα ελληνικά έγγραφα. Λοιπόν, Ραφαήλ Μάριος, έτσι ο ένας στο ΝΕΟΤ, και ο άλλος ο Κοέν Ιάκωβος Ισάκ του Χάιμ και της Ραχήλ στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Ακούτε τι γίνεται. Τέταρτον, το Λεβί Εβραίο τον τοποθετήσαμε σύμβουλο του Ανδρεάδη, τότε διευθυντής της Τράπεζας Πίστεως, και τον Μάτσα εβραϊκής καταγωγής, που είχε τοποθετηθεί στην Νομισματική Επιτροπή Ελέγχου του Παραπάνω Πιστωτικού Ιδρύματος της κυρίας Δάφνη, συζύγου Σταύρου Κωστοπούλου Εμπειρίκου, το οποίο μετά την αγορά μετοχών από τον σιωνιστή μεγαλοτραπεζίτη Ρότσιλντ δάνεισε στην Ολυμπιακή Αεροπορία με 200 εκατομμύρια δραχμές. Και έτσι το δημιούργημα του Αριστοτέλειου Νάση ελέγχεται σήμερα από τους Εβραίους. Λοιπόν, οι οποίοι αντιπαθούσαν πάντοτε και είχαν αιώνια έχθρα και μίσος, γιατί συνεργαζόταν με τους Άραβες. Έτσι, επίσης, οι Εβραίοι μέσω των Μασόνων, μέσω της που είναι όργανα επίσης του σιωνισμού, ελέγχουν όλους αυτούς τους οργανισμούς που θα σας διαβάσουμε. Την Αρχαιολογική Εταιρεία, την Αντικαρκινική Εταιρεία. Επίσης, είναι γνωστός ο Αποστολάτος Γεράσιμος για τα ανθεληνικά του και τις αντίχριστες δηλώσεις του και όλα αυτά. Έμισθος πράκτορας δικός τους είναι. Τέος υφυπουργός, ακούτε τι ήτανε, τέος υφυπουργός κοινωνικών υπηρεσιών, τέος εκδότης Ισραηλιτικού περιοδικού στην Αθήνα, τέος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που ζήτησε την αναγνώριση του Ισραήλ, ενώ ο πρωθυπουργός τότε αγωνιζόταν να αναπτύξει τις σχέσεις της Ελλάδας με τον αραβικό κόσμο. Επίσης, έχουμε την εβραϊκή οργάνωση Simon Wiesenthal στην UNESCO. Λοιπόν, εδώ γίνεται τον Περικλή Ροζάκη, εβραϊστή Ροζενστάιν, που έχει πάρει έτσι πιο εύηχο, Ροζάκης, να φαίνεται ότι είναι Έλληνας. Ελληνοεβραίο τον τοποθετήσαν ως εκπρόσωπο της Ελλάδος στην Προεδρία του Πρώτου Τμήματος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Λοιπόν, είναι ο νουκέστη αριθμός. Λοιπόν, αυτά τα διαβάσαμε για να δείτε, γιατί λέμε δεν αλλάζει τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Πώς θα αλλάξει? Αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν είναι ελληνικό, κάμανε αποκαθήλωση του αρχηγού της πιστεώς μας στο ελληνοορθόδοξο αυτό κράτος, την Ελλάδα μας. Ποιοι Έλληνες την κάμανε την αποκαθήλωση? Όχι. Και όταν τόλμησε να διαμαρτυρηθεί ένας εκλεκτός, εγώ θα προσπαθήσω να τον βρω, μου διαφεύγει το όνομά του, όχι Γεράσιμος Αποστολάτος, πως λέγεται, Γεράσιμος, λοιπόν, της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής, και απέτησε να αναρτηθεί το εικόνισμα, τον κλεβάσανε, τον γελιοποίησανε, ο Γιακουμάτος, Γεράσιμος Γιακουμάτος. Λοιπόν, ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, που είναι και γιατρός, απέτησε να αναρτηθεί το εικόνισμα του Ιησού Χριστού, και μακάρι να το απαιτούσαν όλοι αυτοί μέσα, οι υπόλοιποι που παριστάνουν τους Έλληνες, τον κλεβάσανε, τον είπανε γραφικό τύπο, γιατί ο ένας ο Βουνάτσος μιλάει για τα εθνικά θέματα, τον λένε γραφικό τύπο, τον γελιοποίησανε και καταλαβαίνετε τι έγινε. Λοιπόν, δεν βρίσκεται όμως ένας δυναμικός να βουτήξει εν το εικόνισμα
και να το πάει εκείνη την ώρα να πηδήξει τα έδρανα και να το κρεμάσει θέλουνε δεν θέλουνε. Και να τους φτύσει και να παραιτηθεί. Λοιπόν, τελικώς είναι Βουλή Ελλήνων αυτή, εγώ σας ερωτώ. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν και εμείς να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να αρχίσουμε τον αγώνα. Και ο αγώνας δεν γίνεται πλέον γιατί δεν υπάρχουν ηγέτες, θα γίνει μεμονωμένος. Ο καθένας θα υπάρχουν εστίες αντιδράσεως Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι θα ενεργοποιούνται και θα αντιδρούν σε ό,τι αντίχριστο προσπαθεί να εφαρμόσει ανθεληνικό, αντισυνταγματικό, γιατί αν νομίζετε ότι υπάρχει ελληνικό σύνταγμα, επίσης είστε γελασμένοι. Έχει προπολού καταργηθεί το ελληνικό σύνταγμα και σταδιακά το εξαφανίζουν τελώς. Δεν υπάρχει. Αυτό που λένε αναθεώρηση και αναθεώρηση, δεν υπάρχει αναθεώρηση συντάγμα. Κατάργηση του ελληνικού συντάγματος. Λοιπόν, και βεβαίως το μυστήριο του αντιχρίστου συντελείται μπροστά μας, μπροστά μάτια μας. Εμείς ήδη επιτρέψαμε να φιλνήσουν τα παιδιά μας. Εμείς βλέπουμε στον κοινωνικό τομέα την τακτική που ακολουθεί η νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων. Τη διαφθορά της νεολαίας παρελάβει νυχθημερών από τα κανάλια. Μέσω των ναρκωτικών η τηλεόραση παίζει το πιο αισχρό παιχνίδι συνωμοσίας, εκφυλισμού και γκρεμίσματος που μπορούμε να διανοηθούμε, γι' αυτό και εφευρέθηκε. Και βεβαίως δίνουν χρήματα και εντολές σε ξένες εταιρείες, δήθεν για διαφημιστικούς σκοπούς και στους καναλάρχες αυτούς που παίρνουν ας πούμε τα μεγάλα ποσά και πετυχαίνουν τους στόχους που θέλουν. Εάν αυτοί δεν είναι Έλληνες, είναι πουλημένοι, είναι μασόνοι, αν έχουν προσχωρήσει και οι περισσότεροι έχουν προσχωρήσει στην νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων, το βλέπουμε. Βάλουν εναντίον κάθε τι που έχει σχέση με το έθνος, που έχει σχέση με την πατρίδα, γελιοποιούν τη φιλοπατρία, τους περπατριώτες τους λένε ναζιστές, φασίστες και ρατσιστές και δεν συμμαζεύεται. Όσοι μιλούν για Ιησού Χριστό προσπαθούν να τους γελιοποιήσουν και πάει λέγοντας. Αυτοί λοιπόν τι πετυχαίνουν τους στόχους τους? Πορνεία και διαφθορά. Το βλέπουμε. Χρήμα άφθον από τη διαφήμιση προϊόντων και βεβαίως που δεν αφορούν καθόλου ήδη πρώτης ανάγκης, αλλά μεθόδους καταρακώσεως της νεολαίας. Καταρακώνεται λοιπόν η νεολαία μέσα από τα μηνύματα που λαμβάνει από το κουτί αυτό και βεβαίως αναγκάζουν το σύστημα να κινηθεί βάσει αυτής της λογικής που τελικώς αποσκοπεί να δημιουργεί ανθρώπους εξαρτημένους. Το είπε η τηλεόραση, τελείωσε νόμος. Από τα ναρκωτικά, από το αλκοόλ, από τα τσιγάρα, ανθρώπους με πάθη καταστροφικά. Βλέπουμε παιδιά 13 χρόνων, εγώ προσωπικά έχω δει παιδιά 13 χρόνων που περνάω στο δρόμο συνέχεια και βλέπω 13, 14, 15 να καπνίζουν με τα πακέτα επάνω τους, σαν φουγάρα τα παιδιά, με άσχημη εμφάνιση, ξυρισμένα κεφάλια, σκουλαρίκια, με γροθιές εδώ με καρφιά, σιδερένια, μπότες διαστροφικές, ναζιστικές, κοντά ρούχα οι κοπέλες. Λοιπόν, όλα αυτά τι δείχνουν? Δείχνουν τη χρεοκοπία του πολιτισμού. Δείχνουν τη σατανική εγκαθίδρυση και την αντίχριστη εγκαθίδρυση της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων. Αν σας αρέσει αυτό το μοντέλο, εμάς δεν μας αρέσει καθόλου και το φτύνομαι. Γι' αυτό κάνουμε αυτές τις εκπομπές. Γι' αυτό αυτοί κάθε φορά που θα γίνουν εκπομπές, γιατί και στο παρελθόν είχαν απειλήσει, είχαν θορυβηθεί, διότι σας είπα και πάλι ότι αυτοί φοβούνται τους αποφασισμένους. Τους τρέμουν, έστω και δύο αποφασισμένοι να είναι, τρέμουν. Λοιπόν, φοβούνται μην ηρωποιήσουν τον συγκεκριμένο που κάνει τις καταγγελίες και δεν τον πλησιάζουν. Λοιπόν, γίνετε αποφασισμένοι. Αποφασίστε ότι πλέον από εδώ και στο εξής πρέπει να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του, να κάνετε καταγγελίες, να κάνετε μηνύσεις, να προβαίνετε σε όλα αυτά. Και γιατί με παίρνουν πάρα πολύ τηλέφωνο και μου λένε, μα θα κάνουμε μήνυση και εμείς δεν έχουμε χρόνο ούτε να φάμε και θα τρέχουμε. Μα εάν δεν ενεργοποιηθείτε, γιατί στο τέλος θα καταργηθούν και τα ελληνικά δικαστήρια, και δεν διαμαρτυρηθείτε έξω από τις εστίες τους, να πάτε στη Στοά Χαρνών, να ρίξετε δύο μολότοφ εκεί, να πάτε και στη Στοά την άλλη ας πούμε, να ξαναρίξετε και εκεί, λοιπόν, και να πάτε και στο Εβραϊκό Κοινοβούλιο που δηλώνει ελληνικό, και είναι ανθεληνικό και μισελληνικό, και να τα κάνετε γκισμαδιά. Αυτό πρέπει. Γιατί αυτό θα γίνει ούτως ή άλλως. Η αστυνόμευση αυτή που μας επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αστυνόμευση. Είναι κράτος
κράτος εφιαλτικό, κράτος εξοντώσεως. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν όλα αυτά τα παιδιά μας να τα κατευθύνουν, να τα κάνουν εξαρτημένα, και με αυτόν τον τρόπο γίνεται ο πόλεμος ο πνευματικός των μίντια. Οι νέοι είναι ανίκανοι πλέον να σκεφτούν, κατευθύνονται και αυτοί πετυχαίνουν τους σκοπούς τους. Έτσι τώρα λοιπόν εμείς για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε πρέπει πρώτον να αρνηθούμε το σύστημα που πάει να μας επιβληθεί με τη βία, γιατί με τη βία μας επιβάλλεται. Σήμερα μου φέρανε ένα χαρτάκι, κυρίες και κύριοι, και μου λένε ότι καινούργιες ταυτότητες που θα βγουν, και εγώ τους λέω παιδιά μην κουράζεστε, διότι οι ταυτότητες όλες έχουν το γραμμικό κώδικα. Λέει εδώ λοιπόν Αποκάλυψης του Ιωάννου, τώρα δεν υπάρχει ο σκηνοθέτης και ο καμεραμάν εδώ, διότι η εκπομπή είναι αργά, για να το δείξει, να ζουμάρει για να το δείτε. Λέει το χάραγμα στις νέες ταυτότητες, ΕΚΑΜ 666, μεγενθύνουν λοιπόν εδώ τα παιδιά και βλέπουν ακριβώς ότι υπάρχει ο γραμμικός κώδικας, όπως υπάρχει ταυτότητα προϊόντος δηλαδή, αλλά 666 σε όλα τα προϊόντα. Οι ταυτότητες λοιπόν των Ελλήνων με τη βία, παρόλες τις αντιστάσεις, παρόλες τις αντιδράσεις, επιβάλλεται και επευλήθη. Τώρα το πότε θα τις βγάλουν, τις έχουν βγάλει. Είναι πολλών ειδών ταυτότητες. Ταυτότητες συναλλαγών, καρτών, ταυτότητες cash card, master card, visa card, όλες αυτές έχουν σχέση με το 666. Να είστε πεπισμένοι γι' αυτά. Και όσοι σας πληροφορούν για το αντίθετο, κάρτες υγείας, ηλεκτρονικές, ταυτότητες, διαβατήρια που πρόκειται να βγουν τα ηλεκτρονικά. Λοιπόν, τα διαβατήρια τα οποία θα αριθμούν από το 1, γιατί μας στείλανε και ένα διαβατήριο από τον Καναδά και μου λένε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, παρακαλούμε πέστε για τα διαβατήρια αυτά εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που τα λαμβάνομαι στον Καναδά, και δεν μετράνε 2001, αλλά μηδενίζουν και μετράνε από το 1 μετά αντιχρίστου. Θα σας το φέρω σε εκπομπή του Σαββάτου να το δείτε. Είναι τραγική η κατάσταση. Λοιπόν, θέλουν με τη βία να περάσουν τα αντίχριστα σχέδιά τους. Εμείς θα αρνηθούμε λοιπόν, και τους το λέμε, διότι η Ελλάς έχει ομοιογένεια και προσπάθησαν με τη λαοθάλασσα των λαθρομεταναστών να μας τους επιβάλλουν για να μπορέσει να χαλάσει ο πληθυσμός της Ελλάδος, να αλλοιωθεί και να αρχίσουν να μας λένε ότι εδώ υπάρχει μειονότητα βουλγάρικη, εκεί τουρκική, εκεί αλβανική, εκεί αυτό, και εσείς είστε δεν είστε 2 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο, αυτή τη στιγμή υπάρχει 1,5 εκατομμύριο, για να μην πούμε και περισσότερα. Λοιπόν, λαθρομετανάστες και αλλοδαπείς όλη τη χώρα. Περπατάω και νομίζω ότι βρίσκομαι στο Μπρόγκς της Νέας Υόρκης, στο Χάρλεμ. Κάτω στη με πήρε ένας άλλος τηλέφωνο κάποιος τηλεθεατής και μου είπε «Κυρία Δουράκη, σας παρακαλούμε, πέστε διότι έχουν πάρει τις δουλειές των αχθοφόρων έξω εκεί από τα πρακτορία του τύπου κάτω στην Σοκράτους και, και στον Πειραιά και εδώ. Είναι όλοι μαύροι, ελάτε μου λέτε, κάνετε μια περαντζάδα μου λένε να δείτε τι γίνεται. Τι γίνεται εκεί, μόνον μαύροι, Πακιστανοί, νέγροι, τρέμεις να περάσεις». Λοιπόν, έτσι θέλουν να κάνουν τη χώρα, Αμερική, ώστε να δημιουργήσουν γκέτο, περιοχές γκέτο, να μας περιθωριοποιήσουν, να βάλουν, ήδη τα βλέπουμε, τη μάφια να ζητάει από τους Έλληνες να τους αλλάξει τα φώτα, και όσοι δεν πληρώνουν τα πρόστιμα και τον εκβιασμό και τα χαράτσια που θα τους επιβάλλουν, και η μαφία και η δημοτική αστυνομία και επισήμως και ανεπισήμως, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Θα κλείνει το ένα μαγαζί πίσω από το άλλο. Και θα βρίσκονται και μαχαιρωμένοι εντός ολίγου. Μόλις έρθει, ειδικά οι Έλληνες, μόλις έρθει, γιατί θα πάρθουν και τα μαγαζιά, θα πάρθουν και τα σπίτια των Ελλήνων μέσα από τους δημοτικούς φόρους, δημοτικά τέλη λέει. Για πέστε μου, δημοτικά τέλη. Ορίστε. Μιλάνε για δημοτικά τέλη καθαριότητος, τέλη σταθμεύσεως, τέλη κινήσεως, διακινήσεως. Δηλαδή τελικώς αυτή είναι επίθεσης εξόντωσης. Εάν λοιπόν δεν αντιδράσουμε δυναμικά, εξαναγκασμός στον πολίτη για επιτόπου πληρωμές. Λοιπόν, επεκτείνονται, αυτοί δεν το βάζουν κάτω, επεκτείνονται, ώστε σε λίγο δεν θα μπορεί ο Έλληνας που έχει το αυτοκίνητό του να το πάει πουθενά.
Έξω από το σπίτι σας, εσείς που μένετε στην Ηλιούπολη, δεν ξέρω και πού μένετε, και μέχρι τώρα είχατε την ασβεστομένη αυλίτσα σας και βγαίνατε και παρκάρατε το αυτοκινητάκι σας απ' έξω. Σε λίγο δεν θα το έχετε αυτό. Έξω από το σπίτι σας θα σας βάλουν στάθμευση, θα σας βάλουν παρκόμετρο. Θα γίνει ο χαμός εντός ολίγου. Λοιπόν, εάν δεν αντιδράσετε και δεν τα σπάσετε και δεν βγείτε, όχι διαμαρτυρία προφορική, όχι δυναμική, θα τα σπάσετε όλα τα παρκόμετρα που θα αρχίσουν να τοποθετούν από εδώ και στο εξής. Όπως επίσης θα κληθούμε όλοι να κατεβούμε δυναμικά και στη σταδίου όταν θα μπουν τα διόδια, τα εσωτερικά, δηλαδή τα τέλη εισόδου, ακούτε, τέλη εισόδου για τους Έλληνες, για να πάνε από εδώ μέχρι το Σύνταγμα. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει και πού βρισκόμαστε. Δεν έχουν ξαναγίνει ανά τους αιώνες αυτά τα πράγματα. Είμαστε λοιπόν στο τέλος, στην αντίχριστη εποχή. Και αναμένομαι τον υπερδικτάτορα της νέας εποχής, τον αναμενόμενο Μεσσία, όπου για να τον παρουσιάσουν πρέπει πρώτα, προσέξτε, δια της μεθόδου, να καταλάβουν δηλαδή με τι μεθόδους μας τορπιλίζουν και μας έχουν εγκλωβίσει. Με προσωπολατρία στους πολιτικούς, ήδη το έχουν αυτό κάνει Ευαγγέλιο. Με ορτές δικές τους του Αγίου Βαλεντίνου και όλων των ειδωλολατρικών, επαναφορά στις ειδωλολατρικές, της μητέρας γης, του πατέρα, της μάνας, ώστε να καταργηθούν οι χριστιανικές εορτές, οι εορτές της Ελλήνης, όπου σε λίγο θα παίρνουν χώρα και θα γίνεται ο χαμός με τη νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων, έπειτα η θεοποίηση των ηθοποιών, ότι η Ορθοδοξία δέχεται τον αυτοεξευτελισμό και την απολύτρωση και την αυτολύτρωση ή μετενσάρκωση. Αυτοί διδάσκουν την μετενσάρκωση και θέλουν να γκρεμίσουν δι' αυτού του τρόπου τον χριστιανισμό. Λοιπόν, σήμερα ανοίγετε το κανάλι και ακούτε. Ταρό, πάρτε το τάδε νούμερο να δείτε χαρτομαντία. Πάρτε μας τα τάδε νούμερα να σας πούμε για το μέλλον σας. Επισκεφτείτε το τάδε μέντιουμ. Η μαγεία, ο μάγος, η μάγισσα και η μάγη. Λοιπόν, δεν ακούμε τίποτα άλλο στα κανάλια. Έχουν πάρει γραμμή. Εσείς ακούτε, γιατί εγώ δεν ακούω. Λοιπόν, τα καζίνο, τα οποία ενέσκυψαν εν μία νυχτή, εν ρηπή οφθαλμού στη χώρα και αυξάνονται και πληθύνονται στην Πελοπόννησο, στο Λουτράκι, μεταξύ Πελοποννήσου, στην Αττική, τα παίρνουν όλα οι πολυεθνικές, στη Χαλκιδική, στη Θεσσαλονίκη, ώστε δι' αυτού του τρόπου να εξοντώσουν όλες τις ελληνικές οικογένειες. Και το κατάφεραν. Εγώ πρόσφατα ήμουνα στην Κόρινθο και πήγα να δω μέσα τι γίνεται, για να δείτε τι γίνεται στο καζίνο, και μου είπαν ότι αυτοκτόνησαν 4, μία συμβολιογράφος, 2 γιατροί, ένας δικηγόρος. Λοιπόν, όταν μπαίνουν μέσα στο καζίνο, και όποιοι θα αποτολμήσετε να πάτε να επισκεφτείτε καζίνο ή έχετε γνωστούς για τα καζίνο τα εβραϊκά ή τα καζίνο τα εβραϊκά, δεν ξεφύτρωσαν ξαφνικά τυχαίως. Εμφανίστηκαν για να σφραγίσουν στα μουλοχτά και να σφραγίσουν τους Έλληνες πολίτες. Με ποια μέθοδο? Ο εισερχόμενος για πρώτη φορά στο καζίνο, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, δέχεται ακτινοβολία με ακτίνα λέιζερ στο μέτωπο, φωτογραφίζεται, περνάει στο κομπιούτερ, περνάει και του λένε να περάσει το χέρι του στο σκάνερ, ανιχνευτή παλάμης, και μετά του λένε είστε ελεύθερος να περιηγηθείτε το καζίνο κλπ. Πατάει στις εξάλφες, πατάει σε βυζαντινούς σταυρούς μέσα στο δάπεδο. Το δάπεδο του καζίνου είναι όλο βυζαντινούς σταυρούς για να πατάνε το σταυρό οι εισερχόμενοι, και πάνω στην οροφή είναι πεντάλφες και εξάλφες. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι παθαίνουν οι Έλληνες. Εμένα πρόσφατα μου έκανε κάποια καταγγελία κάποιος ντόπιος κάτοικος εκεί του Λουτρακίου και μου λέει: κυρία Δουράκη, σας παρακαλώ, πέστε κάτι από την ημέρα που πήγα στο καζίνο και μου είπανε να μην πάω, αλλά εγώ δεν άκουσα. Έχω φοβερούς πονοκεφάλους από την ακτίνα λέιζερ που με φωτογράφησε, και φεύγοντας μου επέδωσαν και μία κάρτα με την σκοτεινή λωρίδα τη μαύρη, με τα αντίχριστα μέσα κοσμήματα, γραμμοκοσμήματα και όλα αυτά. Φεύγοντας του δώσανε και ταυτότητα. Λοιπόν, σας ερωτώ, δεν θα πρέπει να ενημερώσετε τους γνωστούς σας, τους φίλους σας? Ήδη και στην Ελλαδική Εκκλησία, νομίζω, ο πατήρ Σάββας έχει κάνει, στο νέο ημερολόγιο είναι αυτός, έχει κάνει σειρά κασετών για το θέμα αυτό, τον καζίνο απανταχούς όλη τη χώρα. Στην Πάτρα, καζίνο. Θα κλείσουν λοιπόν, τα χωράφια θα τα πάρουν με παντίους τρόπους και θα περάσουν στα χέρια τους. Έπειτα, μπαίνουν ασφάλιστρα κατοικιών. Προσέξτε το αυτό.
Τα ασφάλιστρα λοιπόν κατοικιών είναι ό,τι χειρότερο. Η νέα εποχή και νέα τάξη, αφού κατήργησε την ελληνική αστυνομία, τι έχει κάνει? Γιατί για να καταργηθεί σταδιακά η ελληνική αστυνομία και ξαφνικά να μας προκύψει δημοτική αστυνομία, εφορία, αστυνομία εφορίας, αστυνομία τροχέα, την οποία δεν την έχουν εμφανίσει ακόμα. Μόνον κατά τόπους 2.000 φοροτεχνικοί υποτιθέμενοι αστυνομικοί, οι Αμερικάνοι που ήρθαν, είπανε στον κόσμο, και αυτοί σιγά σιγά θα αρχίζουν να εμφανίζονται ως μανιτάρια και να αυξάνονται και να πληθύνονται. Θα έχουν εξουσία, την εξουσία του εισαγγελέως. Ο ελληνικός λαός δεν το ξέρει αυτό. Καταργείται λοιπόν το ιδιωτικό άσυλο, το απόρριτον του σπιτιού. Δεν υπάρχει άσυλο, ούτε στο σπίτι μας θα μπορούμε να κρυφτούμε, ούτε την οδοντοβουρτσά μας θα μπορούμε, θα ξέρουν τα πάντα. Λοιπόν, και φορολογούν τους πολίτες και θα απαιτήσουν με τα νομοσχέδια αυτά τώρα να ασφαλίζονται και οι κατοικίες, όπως ασφαλίζονται τα αυτοκίνητα. Θυμηθείτε το αυτό. Λοιπόν, οι εβραϊκές ασφαλιστικές εταιρείες θα αναγκάσουν να δηλώνουμε όλοι εμείς τα περιουσιακά μας στοιχεία. Καταλαβαίνετε, όταν ασφαλίζεις μία κατοικία, θα πρέπει να δηλώσεις και την οδοντόβουρτσά σου. Λοιπόν, δι' αυτού του τρόπου θα περάσουν στο κομπιούτερ και θα καταγραφούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων και βεβαίως και τα κοιμήλια μεγάλης αξίας και χρήματα και τη μαλφή και ό,τι δεν δήλωναν μέχρι σήμερα. Θα θέλαμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εντός ολίγου. Για σας που αναζητάτε μια επειδή η Εκκλησία δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και επειδή η πολιτεία σε πολλές περιπτώσεις βοηθά με την σιωπή της και τη στάση της τους εχθρούς της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας που σήμερα είναι ιερέσεις, αποφασίσαμε την δημιουργία του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος. Εκδόσεις για το τι είναι η κάθε αίρεση. Αποστολή στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα για ομιλίες και ενημέρωση. Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες. Εξασφάλισης κτηρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του κινήματος. Ορθόδοξε Έλληνα, ζητάμε την συμπαράστασή σου. Ιωνική Τράπεζα, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, αριθμός λογαριασμού 26 30 73 33. Συνεχίζουμε για τα ασφάλιστρα των κατοικιών, καταργείται το ιδιωτικό απόρριτο των περιουσιακών στοιχείων και το απόρριτο κατοικίας και όλοι μέχρι σήμερα που νιώθαμε ότι έχουμε ένα ασφαλή χώρο, αυτό να το ξεχάσουμε. Λοιπόν, μέχρι σήμερα τώρα δεν θα υπάρχει πλέον από εδώ και στο εξής τίποτα. Θα χτυπάνε και θα κλωτσάνε την πόρτα ένας απλός αστυνομικός της Δημοτικής Αστυνομίας, ο οποίος σε λίγο θα αντικατασταθεί από Έλληνα και από Έλληνας θα είναι Ολλανδός ή Γερμανός. Και θα σπάνε και την πόρτα και θα μπαίνουν μέσα για μία οφειλή. Είδατε τι μας κάνανε με τα παρκόμετρα. Μία οφειλή επί τόπου. Θα σου πάρουν και το αυτοκίνητο, θα σου παίρνουν και το κρεβάτι και το σπίτι και σιγά σιγά δι' αυτού του τρόπου θα περάσουν τα περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων στα χέρια τους. Λοιπόν, μην τα επιτρέψουμε όλα αυτά, να αντιδράσουμε, να αντισταθούμε, διότι έχω να τους πω ετούτο ότι η νίκη είναι δική μας και σε αυτό που θα σας διαβάσω, το μικρό κείμενο, όλοι αυτοί αφού κατορθώσουν και μπορέσουν με τα μεγάλες προσπαθίες να επιβάλλουν αυτό το αντίχριστο, αυτή την αντίχριστη εποχή, την εποχή της κολάσεως, στο τέλος ο κόσμος θα έρθει τα πάνω κάτω. Οι γεμόνες και μεγιστάνες όλοι αυτοί θα καούν σαν λαμπάδες. Και τα κοράκια δεν θα χορταίνουν τις σάρκες όλων αυτών των στρατολατρών και των αδίκων. Έχει όρια και η υπομονή των Αγίων, αλλά και η υπομονή του Θεού μας, του Παντοκράτορος Χριστού. Έλεος λοιπόν για τη δικαιοσύνη, την θεία πλέον, διότι η ανθρώπινη δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Ο πλούσιος θα φτωχύνει και θα γίνει, και ο φτωχός θα πλουτίζει. Το μαύρο θα ασπρίζει και πάει λέγοντας. Ο εντιμότατος θα ετοιμαστεί, ο άσημος θα διαφημιστεί, ο έξυπνος θα μωραθεί, άλλοι θα γευθούν την οσμή την άλλη των Αγίων Αγγέλων την πνευματική, βλέποντας το φως της θεότητος, και άλλοι θα αρπαχθούν από τους βάρβαρους δαίμονες για αιώνια εχμαλωσία όσοι συνταχθούν με τη νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων, και μαρτύριο ατελείωτο που θα τους έρνει μακριά από το ανέσπερο φως, μακριά από τον ευλογημένο, από το ευλογημένο του πατρός μέσα στο ψέμα, θα τους έρνει στο σκοτάδι, τη φυλακή του μαύρου απέσιου εγκληματία Σατανά την ημέρα του Κυρίου. Τότε με την τρίτη σάλπιγγα, την ημέρα της κρίσεως, γιατί δεν θα αργήσει να έρθει,
Θα συνταχθούν τα έθνη να ακούσουν από τη βροντή της φωνής του Ιησού το δεύτερη ευλογημένη του πατρός μου να κληρονομήσετε τη βασιλεία την ετοιμασμένη από γενέσεως κόσμου. Και οι υπόλοιποι νεοποχήτες θα ακούσουν το υπάγεται απ' εμού η κατηραμένη εις το πυρ το αιώνιον. Ποιος τότε, εγώ σας ερωτώ, θα μπορέσει να αντέξει τους λόγους αυτούς? Ποιος τότε θα έχει, και απευθύνομαι και στο ιερατείον, πού να καταφύγει και τι να πει? Ποιος θα έχει τη φωνή να ακουστεί μέσα στα ουράνια? Ποιος θα έχει το θάρρος να φέρει αντίρρηση και να κάνει ένσταση, να αντιμιλήσει? Βασιλιάς, πρωθυπουργός, ηγέτης, μεγιστάνας? Μαζεμένοι θα είμαστε όλοι σαν τα μυρμήγκια στην Αεροποντή. Νεκροί αναστημένοι με τα πρώτα σώματά τους τα άφθαρτα, ζωντανοί, με τρομερή την απορία στα πρόσωπά τους, και κάποιοι προετοιμασμένοι και αυτοί με αγωνία και προσμονή μπροστά στο ουράνιο δικαστήριο με τα χιλιάδες τάγματα των αγγέλων παρατεταγμένα δεξιά και αριστερά του Παμβασιλέα Χριστού σε ένα φως αλλιώτικο, σε μια ουράνια παντοχή, με τους ουρανούς σχισμένους και όλη βασιλεύουσα εκκλησία παρούσε επί σκηνής, τις φωνές της ουρανομίκης των χερουβίμ, τις σάλπιγγες τις προτεταμένες των τιμωρών αγγέλων, τους κεραυνούς και τις βροντές της φωνής του Κυρίου. Ποιος, εγώ σας ερωτώ τότε, θα μπορεί να σταθεί στο εκτυφλωτικό φως το πολλαπλάσιο του ηλίου, στις αστραπές της τρισιλίου θεότητος και να μην λυγίσει? Ποιος? Εκεί θα πέφτουν σαν αστραπές και κεραυνοί τότε τα δόξα εν υψίστης και Άγιος Άγιος Κύριος Σαβαώθ, και η φωτιά, η αναλύσκουσα τα πάντα, θα καίει γη και ουρανό, πλανήτες και απλανείς θα καίγονται σαν πυροτεχνήματα στον νέο ουρανό, και η νέα γη σαν διαμάντι κατεργασμένο στο καμίνι της χρυσής φωτιάς. Θα είναι η νέα Ιερουσαλήμ, η πλημμένη από όλους τους ωκεανούς και τις γαλάζιες θάλασσες, το απάβγασμα του νέου γαλαξία, η κατοικία η παντοτινή του αρνίου και των πιστών του. Αυτόν, προσέξτε το αυτό, που θα αγωνιστούν σε κάθε γωνιά της γης. Και έτσι θα μπορέσουν να δώσουν το αίμα τους προς δόξαν Κυρίου. Αυτή θα είναι η αιώνιο ζωή και η αιώνιο σωτηρία όλων ημών. Να δώσουμε όλοι το βρώμικο αίμα μας προς δόξαν εκείνου που βάλετε από τους δαίμονες αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι. Θέλω, πριν κλείσουμε την εκπομπή, να σας υπενθυμίσω ότι αύριο βράδυ στις 11.30 θα έχουμε έναν εκλεκτό προσκεκλημένο στην εκπομπή μας για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία, με προσωπικές του καταθέσεις ενδιαφέρουσες, όπου αφορούν όλους μας, και βεβαίως αυτό με το εγχείρημα, το τόλμημα, το ηρωικό που έκανε τότε και πέταξε πάνω από την Βόρειο Ήπειρο, την Υπόδουλη Ήπειρο, τα λέει όλα. Θα έχουμε τον Σμήναρχο εν αποστρατεία κοντά μας, Θωμά Βρακά, της πολεμικής αεροπορίας, με καταθέσεις ενδιαφέρουσες. Μην τη χάσετε. Καλό σας βράδυ, ο Κύριος μαζί μας.